αυτής της εισαγωγίας σήμερα, του μνημόσυνου Αθηνιά, αλλά και της ελπίδας απ' την άλλη. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας εξομολογηθώ ότι οι Νεράιδες ξεκίνησαν σε μία σχολική αίθουσα. Ξεκίνησα να γράφω τις Νεράιδες σε ένα κενό μου, σε ένα σχολείο, ορμόμενη έτσι από τη συναισθηματική φόρτιση που είχα εκείνες τις μέρες, γιατί ήταν μέρες της επετείου της γενοκτονίας και ετοίμαζα τους μαθητές μου, όπως καλή ώρα κάναμε και φέτος στο δεύτερο επάλληλο κόσμο. Έχω και μαθητές μου εδώ και συναδέλφους. Λοιπόν, ετοιμάζαμε μία επέτειο. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι τα παιδιά διψούν να μάθουν. Διψούν για γνώση. Και εγώ ως εκπαιδευτικός, πέρα από το να τους διδάξω στους αρχικούς χρόνους του ωραίου ερώ και λοιπά, έχω και μία άλλη ιδιότητα. Να συνδέω τα παιδιά με τη γνώση, τη μνήμη και την ιστορία. Και το θεώρησα πια χρέος μου. Και ως εκπαιδευτικού και ως μητέρας και ως ιερού μέλους αυτής της κοινωνίας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μάθουν. Εμείς, μεγάλη, έχουμε υποχρέωση να τους διδάξουμε. Η ιστορία και η μνήμη μας συνδέει τις ρίζες. Η μνήμη είναι ζωή. Η μνήμη είναι αλήθεια. Αυτό που λέγαμε και προχθές μαζί. Η αλήθεια είναι το να μην ξεχνώ. Προέρχεται από το άγχος, στερετικό και τη λύθη. Δεν ξεχνώ. Η μνήμη μας συνδέει όχι μόνο με την ιστορία μας. Αν δεν είχαμε μνήμη, σκεφτείτε λίγο, ως ανθρώπινο γένος, τι υπόσταση θα είχαμε. Θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε γνώση, θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε, να φτάσουμε τον πολιτισμό μας εδώ που το φτάσαμε, τις επιστήμες. Ακόμη και τα συναισθήματά μας είναι μνήμη. Νιώθω γιατί θυμάμαι. Το συζητούσαμε τις προάλλες με συναδέλφους, ότι αν κάποια στιγμή μας συμβεί κάτι και ξυπνήσουμε με αμνησία, δεν θα θυμόμαστε καν ποιοι είναι οι γονείς μας, ποιος είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μας, έτσι, ποια είναι τα παιδιά μας. Όλα, λοιπόν, είναι μνήμη. Έχουμε δικαίωμα στη μνήμη και υποχρέωση. Αυτό που, έτσι, μου είναι πολύ χαρακτηριστικά, είναι κάτι που άκουσα τελευταία. Γιατί το σκεφτόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που μας κάνει εμάς. Και τόσες γενιές μετά, εντάξει, εμείς είμαστε τρίτης γενιάς πρόσφυγες, είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε παππούδες, γιαγιάδες, να ακούσουμε τα βιώματά τους. Τα παιδιά μας, τα παιδιά που είναι τώρα τέταρτης και πέμπτης γενιάς, Ποντιόπουλα, Προσφυγόπουλα. Τι είναι αυτό που τους κάνει και όταν ακούν λύραξες, σηκώνονται ή όταν τους μιλάς για την ιστορία, νιώθουν βαθιά πράγματα, χωρίς να έχουν καμία σχέση χώρο χρονική με τον πόντο. Και άκουσα τώρα τελευταία κάτι από ένα έγκριτο πρόσωπο, ένα πολύ σοβαρό τραύμα που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο ή σε μια κοινωνία, το κουβαλάμε εδώ μιχα 7 γενιές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βαθιά μέσα μας έχει χαραχτεί όλο αυτό. Και θέλω να κλείσω, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, νομίζω ότι γεμίσαμε πολλά συναισθήματα, φορτιστήκαμε αρκετά με όλο αυτό που είδαμε. Θέλω να κλείσω με το γεγονός ότι όλο αυτό πρέπει να σταθεί ως παράδειγμα φωτεινό για μας, τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, τα εγγόνια μας. Η αγάπη και όχι το μίσος. Το μίσος είναι το αντιπαράδειγμα. Το μίσος, η μισαλλοδοξία και ο ρατσισμός είναι αυτά που οδήγησαν στο έγκλημα, στο μαζικό
Εμείς έχουμε να διδάξουμε την αγάπη, τις αξίες και την αξιοπρέπεια με τις οποίες μας μεγάλωσαν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί γνωρίσαμε αρκετοί από εμάς παππούδες που ήρθαν πρόσφυγες από εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να συγκρατήσουμε αυτό, ότι τελικά αυτό που έχουμε να κρατήσουμε ως παράδειγμα είναι αυτό. Η αγάπη προς όλους και ο σεβασμός προς όλους. Γιατί μόνο μέσα από την αγάπη θα μπορούμε να συμβιώνουμε. Και ναι, δεν ζητούμε επίλυση. Ζητούμε αναγνώριση. Ζητούμε αναγνώριση, συγγνώμη, γιατί έτσι θα μπορούμε να αγαπιόμαστε και να συμβιώνουμε με το γείτονα. Γιατί έτσι, μέσα από αγαστή σχέση, συμβιώνουμε με τον διπλανό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί όλοι αφήσατε κάτι σημαντικό πίσω σας για να έρθετε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδάκη, που ήταν ο εμπνευστής αυτής της βράδυς. Θέλω να πω ότι αυτός ο χώρος, πέρα από πολύ φιλόξενος για όλους μας, είναι και πολύ αγαπημένος για μένα. Πρέπει να ξέρετε, νομίζω ότι το έχετε εισπράξει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάζαρο, τον αγαπημένο μου συνάδελφο. Νομίζω ότι και εγώ δεν ανακάλυψα τόσα πράγματα στο βιβλίο μου όσα ανακάλυψε ο Λάζαρος. Λοιπόν, την Ευαγγελία, την αγαπημένη συνάδελφη. Στον Κυριακίδη που ήταν μεγάλη μας τιμή. Το χορευτικό του Δήμου, εντάξει μας. Τα παιδιά μας που αφιέρωσαν κάποιες ώρες για την τους μουσικούς μας. Επειδή είναι ο σύζυγος, πρέπει να σας πω, το λέω πάντα γιατί το οφείλω, ότι χωρίς το Θοδωρή, χωρίς την έμπρακτη στήριξή του, δεν θα μπορούσα να είχα τελειώσει το βιβλίο αυτό. Και βέβαια όλη αυτή η εκδήλωση επενδύθηκε μουσικά από εκείνο και τα βίντεο, που είδατε, τα επιμελήθηκε εκείνος.